Και πάμε να ξεκινήσουμε με το ριζότο μας. Θα φτιάξουμε ένα ριζότο λαχανικών και όσο απλό και να ακούγεται, έχει τεχνικές. Δώστε βάση στη λεπτομέρεια και στο τέλος το αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για το ριζότο λαχανικών θα χρειαστούμε μία μελιτζάνα, 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 250 γραμμάρια ντοματίνια, 2 κρεμμύδια, ένα καρότο, 2 κολοκυθάκια, μία σκελίδα σκόρδο, μία πιπεριά πορτοκαλί, μία πιπεριά πράσινη, μία πιπεριά φλωρίνης, 250 γραμμάρια ρύζι για ριζότο, 50 γραμμάρια λευκό κρασί, ένα κύβο λαχανικών, 1 λίτρο νερό, 2 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι μαϊντανό, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι άνηθο, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι δυόσμο και ξύσμα από ένα λεμόνι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φρέσκα μυρωδικά, πιπέρι και ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρέπει να εξηγήσουμε λίγα πράγματα για το ριζότο λαχανικών. Έχω τα λαχανικά που είμαι σίγουρος ότι έχετε ούτως ή αλλιώς στο ψυγείο σας. Δηλαδή, έχετε σίγουρα κολοκυθάκι, κρεμμύδι, καρότο, πιπεριές, μελιτζάνα και ντομάτα ή ντοματίνια. Σωστά? Σωστά. Δεν μπορεί να ψηθεί με τον ίδιο τρόπο το καρότο, το κρεμμύδι, η πιπεριά, η ντομάτα και η μελιτζάνα. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε γιατί έχουν διαφορετικό χρόνο ψησίματος και διαφορετική τεχνική ψησίματος. Άρα, για να κάνουμε ένα ριζότο σωστό, θα χρειαστούμε και ένα ταψάκι ριζότο λαχανικών. Στο ταψάκι μας θα προσθέσουμε τη μελιτζάνα μας, όπου ουσιαστικά θα πάρουμε και θα κόψουμε ωραία κυβάκια μικρά τη μελιτζάνα για να μπορέσει να ψηθεί μέσα στο φούρνο. Εδώ, κόβουμε σε μικρά κυβάκια. Πιστέψτε με, πρέπει να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες μου για να φάτε ένα διαφορετικό ριζότο λαχανικών. Θέλω να συμπεριφερθείτε όπως θα συμπεριφερόσασταν κανονικά σαν να κάνετε ένα ριζότο με κρέας. Δηλαδή, τα λαχανικά μας πρέπει να τα ψήσουμε διαφορετικά και στο τέλος να τα ενώσουμε μαζί με το ριζότο. Αυτά που χρειάζονται διαφορετικό ψήσιμο. Γιατί κάποια λαχανικά θα τα βάλουμε κατευθείαν με το ριζότο να βράσουν. Τώρα, κόβω τη μελιτζάνα σε μικρά κυβάκια και όταν λέω μικρά το εννοώ. Εντάξτε, άμα πάρω και αφήσω ολόκληρα κομμάτια, μεγάλα τη μελιτζάνα εδώ. Δεν πρόκειται να ψηθούν στο φούρνο στον ίδιο χρόνο που θα ψηθούν τα ντοματίνια. Γι' αυτό το λόγο κόβω σε μικρά-μικρά κομματάκια εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, όπως είναι, βάζω τη μελιτζάνα στο ταψάκι μου και θα προσθέσω ελαιόλαδο, περίπου 3 κουταλιές της σούπας λαδάκι, αλάτι πιπέρι, και επειδή είμαστε στην Ελλάδα, θέλουμε να κάνουμε ένα ριζότο λαχανικών. Θα προσθέσουμε και λίγο ρίγανη. Ρίχνουμε τη ρίγανη μέσα. Ανακατεύουμε. Επειδή θα ψήσω που θα ψήσω τις μελιτζάνες μέσα στο φούρνο, θα ρίξω και τα ντοματίνια ολόκληρα για να πάρουν αυτή την υπέροχη καπνιστή γεύση από το φούρνο. Έτσι όπως είναι, πάει μέσα στο φούρνο στους 200 βαθμούς μέχρι που να ροδοκοκκινήσουν. Δεν θα πάρει παραπάνω από 15-20 λεπτάκια, όση ώρα θα χρειαστεί το ριζότο μας για να γίνει. Οπότε την ίδια ώρα που κάνουμε το ριζότο, αυτά έχουν μπει μέσα στο φούρνο. Τέλεια, όλα πάνε καλά. Λοιπόν, τώρα, εγώ θα χρησιμοποιήσω wok, αν και είναι λάθος, γιατί το ριζότο θέλει κατσαρόλα, αλλά το είχα από την αρχή πάνω και δεν μπορεί να αλλάξω, γιατί τηλεοπτικά δεν γίνεται αυτό, να εμφανιστούμε με άλλο σκεύος. Καταλαβαίνετε, πρέπει να το κάνω εδώ πέρα. Ήθελα να πάρω πάρα πολύ κατσαρόλα, αυτή δηλαδή. Αλλά αναγκαστικά επειδή υπήρχε αυτό στο μάτι. Θα το κάνω εδώ. Βάζουμε την κατσαρολίτσα μας πάνω στη φωτιά και ήρθε η ώρα να αρχίσουμε με τα λαχανικά μας. Ξεκινάνε πάντα με κρεμμυδάκι. Το ριζότο πρέπει να έχει αρκετό κρεμμύδι. Το κρεμμύδι το χρειαζόμαστε στη συνταγή για να γλυκίσει το ριζότο μας. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, όταν ψήνουμε το κρεμμύδι γίνεται γλυκό σαν μέλι. Οπότε αυτή τη γλυκύτητα πρέπει να τη μεταφέρουμε μέσα στο φαγητό μας. Γι' αυτό το λόγο ψιλοκόβουμε το κρεμμυδάκι μας. Με το που κόψουμε το κρεμμυδάκι μας, λάδι στο τηγάνι, δεν το παρακάνουμε, αλλά θα ψήσουμε πολύ καλά λαχανικά. Θέλουμε 4 κουταλιές σούπας λάδι, εδώ. Και ρίχνουμε μέσα στο κρεμμύδι. Καθώς αρχίζει να καραμελώνει το κρεμμύδι μας, αρχίζουμε να ψιλοκόβουμε και τα υπόλοιπα μας υλικά. Καρότο. Με τη σειρά που σας θα δείχνω, γιατί το καρότο θέλει περισσότερο χρόνο από όλα τα υπόλοιπα, οπότε ξεκινάμε πρώτα με το καρότο να μαλακώσει πιο γρήγορα. Οπότε πρώτα κρεμμύδι, μετά καρότο σε μικρά κυβάκια.
Επίσης αρκετή ζάχαρη έχει και το καρότο μας. Οπότε το ρίχνουμε μέσα σε κυβάκια να μπορούμε να το δαγκώνουμε, να νιώθουμε ότι υπάρχει στο ριζότο. Και ποιο είναι το επόμενο υλικό που θα ρίξουμε μέσα, Λεωνίδα? Οι πιπεριές βιώνουν γρήγορα. Αυτό είσαι. Και τα κολοκυθάκια θα τα κόψουμε μισοφέγγαρα. Για να είναι πιο ωραίο το αποτέλεσμα μέσα στο ριζότο μας. Θέλουμε διαφορετικές υφές, διαφορετικά σχήματα. Όσο πιο διαφορετικά είναι όλα μέσα, τόσο πιο όμορφο στο τέλος θα βγει το ριζότο μας. Άμα τα κάνουμε όλα κυβάκια, στο τέλος θα βγει πολύ flat. Θα φαίνεται σαν να έχουμε κάνει ένα ρατατούι, μια σάλτσα ντομάτας. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Και ήρθε η ώρα για τον κύριο σκόρδο να την γεύσει μέσα. Φετούλες. Θα βράσουμε το ριζότο μας 15-18 λεπτάκια, αναλόγως πόση ώρα θα πάρει. Οπότε το σκόρδο θα διαλυθεί τελείως. Τώρα, έχω πιπεριές. Πράσινη, πορτοκαλί και κόκκινο. Οπότε κόψτε τις όλες. Και επειδή η πιπεριά ψήνεται πιο γρήγορα από όλα, είναι και το τελευταίο υλικό που θα ρίξω μέσα στο τηγάνι μου από τα λαχανικά μου. Και πιστέψτε με, στο τέλος το ριζότο θα έχει περίπου την ίδια γεύση με το ρύζι που έχουν τα γεμιστά. Αλλά θα είναι λίγο πιο νόστιμο, γιατί θα έχουμε βάλει περισσότερα καλούδια μέσα. Στα γεμιστά βάζουμε τα λαχανικά που υπάρχουν στα γεμιστά, οπότε βγαίνει λίγο φτωχό. Τώρα με όλα αυτά τα λαχανικά θα γίνει ακόμα πιο νόστιμο και νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην λατρεύει το ρύζι από τα γεμιστά. Υπάρχει? Εσύ, Χριστόφορε, πώς το τρως το γεμιστό? Με κρέας ή χωρίς? Ορφανό. Τιμολέον? Με κυμά. Ιωνάθαν? Με κυμά και ο Λουκάς. Εν τω μεταξύ, λέμε τόσα πολλά ονόματα. Στο τέλος, ο κόσμος μπορεί να ψάχνει στους τίτλους τέλους όλα αυτά τα ονόματα και να λέει: Πού είναι αυτοί? Δεν υπάρχουν. Απλά να σας πω ότι το κάνουμε αυτό για να δείξουμε ότι είμαστε πολλά άτομα στην παραγωγή. Για να δείξουμε ότι είμαστε παραγωγάρα. Όταν κόβετε κόκκινη πιπεριά, είναι πολύ καλό να ζητήσετε τη βοήθεια του Ισίδωρου. Πάντα θα είναι εκεί και πάντα θα μπορέσει να σας βοηθήσει. Τώρα, ρίχνουμε μέσα και τις πιπεριές μας. Και όπως καταλαβαίνετε, ο πρωταγωνιστής σε αυτό το ριζότο είναι τα λαχανικά. Ανακατεύουμε. Και νομίζω ότι το τηγανάκι ίσως να είναι και λίγο, να χρειαστεί να βάλω κατσαρόλα. Ρίχνουμε το ριζάκι μέσα, χρησιμοποιούμε ρύζι για ριζότο. Και σε αυτό το σημείο, με το που πάρει καλό χρώμα το ριζάκι μας, εγώ να σου πω ότι έχω βάλει αρμπόριο, άρα και το γλασέ θα έκανε μια χαρά, ήρθε η ώρα να σβήσουμε το τηγανάκι μας. Έχω λίγο λευκό κρασί. Μ' αρέσει πάρα πολύ η γεύση από το κρασί. Οπότε, άμα είναι να βάλετε ένα κακό κρασί, μην το βάλετε. Σκοπός είναι να βάλουμε ένα καλό κρασάκι να μας δώσει όλα τα αρώματά του και να μας κάνει το ριζότο ακόμα πιο νόστιμο. Με κοιτάξτε πόσα λαχανικά που έχει. Στην αρχή δεν φαίνεται ότι έχουμε κάνει κάτι λάθος, ότι έχει πάρα πολύ λαχανικό και λίγο ρύζι. Φαίνεται. Μην αγχώνεσαι, γιατί το ρύζι θα διωγγωθεί. Θα μεγαλώσει, θα τραβήξει υγρασία και επίσης τα λαχανικά, καθώς βράζουν, τι θα κάνουν? Θα βγάλουν υγρασία. Η υγρασία από τα λαχανικά θα πάει μέσα στο ρύζι και θα γίνει περισσότερο ρύζι, λιγότερο λαχανικά. Οπότε, με το που εξατμιστεί το κρασάκι μας, αρχίζουμε σιγά σιγά να προσθέτουμε ζεστό νεράκι μέσα. Έχω ένα ζωμό λαχανικών, θα τον προσθέσω. Ρίχνω νεράκι. Ίσα ίσα να καλύψει τα λαχανικά μου και το ρύζι. Χαμηλώνω τη φωτιά και ανακατεύω. Αυτή η διαδικασία θα με πάρει περίπου 15 λεπτάκια με 18, αναλόγως το ρύζι. Θέλω με το που απορροφηθεί το ζουμάκι μέσα, τότε να προσθέσετε άλλη μία δόση νερό. Και πάει λέγοντας, έτσι, σιγά σιγά, εκεί πέρα που διψάει το ριζότο μας για λίγο νεράκι, εσείς ίσα ίσα θα το ξεδιψάσετε με λίγο νεράκι. Δεν θα του δώσετε πολύ νερό, γιατί αν του δώσετε πολύ νερό, δεν θα βγει καλό το ριζότο. Σιγά σιγά προσθέτουμε το ζουμάκι, θα μας πάρει η διαδικασία τουλάχιστον 5 φορές να ρίξουμε όλο μας το ζωμό. Οπότε υπομονή, σε 15 με 18 λεπτάκια το ριζότο θα είναι έτοιμο. Μην ξεχνάτε και αυτό που έχουμε στο φούρνο, γιατί πρέπει να το προσθέσουμε. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πάρετε ένα κουταλάκι και να δοκιμάσετε. Πρέπει το ρύζι να είναι al dente, να έχει ψηθεί σχεδόν, να κρατάει λίγο ακόμα, αλλά να τρώγεται ευχάριστα. Φανταστικό. Δεν υπάρχει. Βγάζουμε από τη φωτιά και πάμε πρώτα φούρνο. Γιατί ελπίζω να θυμάστε ότι έχουμε στο φούρνο τις μελιτζάνες μας και τα ντοματίνια μας. Κοιτάξτε πόσο υπέροχα που γίνανε τα ντοματίνια. Σκάσανε μέσα στο φούρνο, πήραν αυτή την υπέροχη καπνιστή γεύση που θέλαμε και μαζί με τη μελιτζάνα που έχει τραγανίσει και κρατήσει το σώμα της μέσα στο ταψί, όπως είναι
Ρίχνουμε τα λαχανικά μας μέσα στο ριζότο. Τώρα δεν πρέπει να ανακατέψουμε πάρα πολύ για να μην τα λιώσουμε. Κάντε ένα μικρό ανακάτεμα. Παναγία μου. Πιστεύω ότι αυτό δεν το έχετε ξαναδεί, αλλά θα προσφέρουν μια καπνιστή υπέροχη γεύση μέσα στο ριζότο. Και ήρθε η ώρα για τη μαργαρίνη μας. Δεν θα βάλετε πολύ. Έχω ίσα ίσα δύο κουταλιές της σούπας. Κανονικά στα ριζότο βάζουμε πάρα πολύ βούτυρο. Εδώ πέρα θα είμαστε πιο μετρημένοι. Θα βάλουμε λίγο μαργαρίνη για να δέσει το ριζότο μας, να του δώσει αυτή την υπέροχη υφή που θέλουμε. Βάλαμε λαδάκι μέσα στο φούρνο όταν ψήναμε τις μελιτζάνες και τα ντοματίνια. Και επίσης βάλαμε λαδάκι στην αρχή αρκετό που ψήναμε τα λαχανικά. Οπότε δεν θέλουμε να το παρακάνουμε στα λάδια. Θέλουμε ίσα ίσα να υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο ρίχνουμε τη μαργαρίνη στο τέλος για να ρίξουμε τη θερμοκρασία από το ριζότο μας. Να σταματήσει να βράζει, γιατί όσο συνεχίζει και βράζει, τόσο συνεχίζει και μαλακώνει και θα γίνει νιανιά και δεν θέλουμε. Ανακατέψτε εδώ και μόλις σχεδόν λιώσει η μαργαρίνη μας, ήρθε η ώρα για τα μυρωδικά. Τα αφήνω εντελώς πάνω σας. Πήρα τα κλασικά μυρωδικά που σίγουρα θα έχετε στο ψυγείο σας. Λίγο μαϊντανό και λίγο άνηθο. Εγώ θα προσθέσω και λίγο δυόσμο, γιατί ο δυόσμος θα μου δώσει αυτή τη γεύση από τα γεμιστά, όπως σας είπα, μαζί με τον άνηθο και το μαϊντανό. Θέλω ξύσμα από ένα λεμόνι. Και όλα αυτά τα υπέροχα μυρωδικά θα τα ρίξω μέσα. Θα αφήσω ελάχιστα στην άκρη, ίσα-ίσα για να ρίξω πάνω από το ριζότο που θα σερβίρω. Και μπόλικο πιπέρι. Ρίξαμε έναν κύβο λαχανικών, αλλά θα χρειαστεί να βάλουμε και άλλα λάτι. Οπότε με το που ρίξετε φρεσκοτριμμένο, χοντροτριμμένο πιπέρι, ρίξτε και λίγο αλατάκι. Και δοκιμάστε να δείτε άμα χρειάζεται περισσότερο αλάτι ή όχι. Νομίζω ότι εγώ είμαι μια χαρά γιατί δοκίμασα πριν. Ένα ριζότο γεμάτο σε γεύση. Πολλές φορές ακούω για ριζότα λαχανικών και λαχανικά δεν βλέπεις. Εδώ πέρα είναι ένα πραγματικά ριζότο λαχανικών. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ. Τόσο ολοκληρωμένο, τόσο πολύχρωμο. Κοιτάξτε εδώ. Στο τέλος θα ρίξω λίγα ακόμα μυρωδικά από πάνω. Λίγο ακόμα πιπέρι. Μια σταγιά λαδάκι. Για το ριζότο λαχανικών. Κόβουμε τις μελιτζάνες σε μικρά κυβάκια και τις βάζουμε σε ένα ταψί. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, τη ρίγανη, τα ντοματίνια και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά. Στη συνέχεια ψιλοκόβουμε και σοτάρουμε σε ελαιόλαδο, τα κρεμμύδια, το καρότο, τα κολοκυθάκια, το σκόρδο και τις πιπεριές. Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε μέχρι να πάρει χρώμα. Σβήνουμε με το λευκό κρασί και αφού εξατμιστεί, ρίχνουμε τον κύβο λαχανικών και το νερό σε δόσεις, ανακατεύοντας συνεχώς. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε για 15 με 18 λεπτά, προσθέτοντας σταδιακά το νερό μέχρι να απορροφηθεί και να βράσει το ρύζι. Στο τέλος αφαιρούμε το ριζότο από τη φωτιά, προσθέτουμε τις ψητές μελιτζάνες με τα ντοματίνια και το δένουμε με τη μαργαρίνη. Ψιλοκόβουμε και ρίχνουμε τον μαϊντανό, τον άνηθο και τον δυόσμο μαζί με το ξύσμα από το λεμόνι, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε το ριζότο λαχανικών, προσθέτουμε λίγα ακόμα μυρωδικά, πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Σας το υπόσχομαι, θα είναι από τα πιο νόστιμα ριζότα που έχετε φάει ποτέ σας. Και χωρίς κρέας. Αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει να κάνετε ακριβώς ό,τι σας είπα. Σε μία μπουκιά πήρα καρότο, πήρα μελιτζάνα, πήρα και ντομάτα. Όλα έχουν διαφορετική υφή και όλα βγάζουν διαφορετική γεύση. Πραγματικά κάθε φορά που μασάς, ένα λαχανικό σου βγάζει μια καινούργια γεύση. Είναι συγκλονιστικό και πιστεύω ότι άμα στα μαγαζιά κάνουν ένα τέτοιο ριζότο λαχανικών, κανείς δεν θα έπαιρνε ριζότο με κρέας. We'll be right back.